Προσέξτε, το μόνο μου πάντα κριτήριο είναι η Ελλάδα και το μέλλον της. Από αυτήν την ευθύνη πίσω δεν κάνω. Και δεν θέλω να σκεφτώ καν τι θα συμβεί αν αυτή την ώρα δεν κρατήσω σταθερά το τιμόνι. Κοιτάζω μόνο μπροστά, ζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Θα σώσουμε την Ελλάδα όσοι το τολμήσουμε. Κάτσε ρε Αντώνη, θα τη σώσεις πάνω στα πτώματα των μισών Ελλήνων? Θα τολμήσεις να σώσεις την Ελλάδα πάνω στα πτώματα των μισών Ελλήνων? Δηλαδή με το να οικονομήσουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Αθήνα και με το να πληστηριαστούν τα σπίτια των μισών Ελλήνων και με το μισή Έλληνες να καρφώνουν τους άλλους μισούς, σώζεις την Ελλάδα ρε Αντώνη? Σώζεις την Ελλάδα? Διάβασε αν θέλεις, βάλε το πρωί κάποιον, βάλε το Σίμω να διαβάσει τους 6 όρους του Σόιμπλε που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Να κάνει δημόσια αναφορά η κυβέρνηση τριμερής των 6 ωρών του Σόιμπλε, του ειδικού εγγράφου που μιλάει για τον ειδικό λογαριασμό. Γιατί να μην τα λέμε όλα, αφού ούτε ένα φράγκο δεν θα πάει στον Έλληνα το δυστυχισμένο, τον οποίον σφάζεται και οι τρεις μαζί, τον οποίον σφάζεται και δεν του λέτε το μέλλον του. Ποιο είναι το μέλλον του Έλληνα? Το 70 ευρώ βδομαδιάτικο? Ποιο είναι το μέλλον του Έλληνα? Τα κλάματα του Κουβέλη που λέει ότι είναι εργασιακός μεσαίωνας, τα εργασιακά της Τρόικας και είναι αναγέννηση η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας? Γιατί πρέπει να ακούει ο Έλληνας? Ο Έλληνας πλέον είναι τόσο παθητικοποιημένος έξω, τόσο άβουλος, τόσο καθυλωμένος, είναι σχεδόν νεκρός στον προθάλαμο θαλάμων αερίων. Θα τον σπρώξετε πιο μέσα.